Καλημέρα anime και manga fans, μαζί και Δέστρο Extreme εδώ, με ένα νέο βίντεο για το καινούργιο κεφάλαιο του Dragon Ball Super. Με την ένωση να έχει αποτύχει, οι δύο Saiyans αναρωτιούνται γιατί χωρίστηκαν. Σύμφωνα με τον Κοβάσου, ο Vegito παρήγαγε τόση πολλή ενέργεια, με αποτέλεσμα η ένωση να γίνει ασταθής, υπονοώντας ότι κανένας από τους δύο δεν είχε καταφέρει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του Super Saiyan Blue στο 100%. Δίχως να έχει ιδέα τι συμβαίνει, υποθέτει ότι ίσως αυτό να είναι το όριο των θνητών και πιστεύει ότι μια τέλεια ένωση μεταξύ θνητών είναι αδύνατη. Ο Ζαμάσου κατηγορεί τον Goku και τον Vegeta, λέγοντας ότι η ίδια η προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τα ποτάρα είναι τεράστια αμαρτία. Οι θνητοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα των θεών. Με μια κίνηση του χεριού του, ο Ζαμάσου ανοίγει μια πύλη και χτυπάει τον Goku και τον Vegeta. Φαίνεται ότι έφτασε η ώρα να τους διδάξει πόσο άσκοπες είναι οι πράξεις τους. Ο Ζαμάσου έχει άλλα 20 λεπτά μέχρι να χωριστεί. Ο Τρανκς θέλει να προσπαθήσει να τον καθυστερήσει μέχρι να τελειώσει ο χρόνος του, αλλά ο Σιν το βρίσκει κακή ιδέα. Ο Goku και ο Vegeta, δίχως μαγικά φασόλια, φαίνεται επίσης να είναι στα ωριά τους. Ο Σιν λέει ότι θα έλπιζε να μην είχε γίνει ποτέ Kaioshin και να παραμείνει για πάντα μαθητευόμενος, γιατί οι μαθητευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές θεραπείας, όπως είδαμε στον Γκίμπιτο και στο Ζαμάσου. Παρ' όλα αυτά, ο Κοβάσου του εξηγεί ότι δίχως τον τίτλο του Kaioshin, το δαχτυλίδι του χρόνου δεν θα δούλευε για αυτόν και δεν θα μπορούσε να έρθει στο μέλλον για να βοηθήσει όπως και έκανε. Ακούγοντας το αυτό, ο Τρανκς αναρωτιέται τι εννοεί ο Κοβάσου και μετά από μια γρήγορη εξήγηση για τις ικανότητες θεραπείας των μαθητευόμενων, ο Τρανκς αναφέρει ότι ήταν μαθητευόμενος του Σιν στη δική του πραγματικότητα. Ναι, πριν πολεμήσει τον Ταμπούρα, ο Τρανκς πέρασε την τελετή των μαθητευόμενων Kaioshin, αλλά λόγω της κατάστασης ποτέ δεν ασχολήθηκε να μάθει τι σημαίνει αυτό. Υπέθεσε ότι η τελετή απλά θα του αύξανε τη δύναμη. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Τρανκς μπορεί να θεραπεύει άλλους. Σκέφτοντας κάποια προηγούμενα γεγονότα, αυτό βγάζει νόημα. Όταν η Μά είχε χτυπηθεί από τον Black και όταν ο Κοβάσου φαινόταν να έχει πεθάνει, ξαφνικά βρήκαν πάλι τις αισθήσεις τους. Φαίνεται ότι ασυναίσθητα ο Τρανκς τους θεράπευε. Και πάνω στην ώρα, ο Vegeta είναι χτυπημένος. Αφού ο Τρανκς τον βοηθάει, του λέει ότι θα τον θεραπεύσει. Αλλά σύμφωνα με το Σιν, η θεραπεία ενός Super Saiyan Blue απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια. Άρα δεν μπορεί να τους θεραπεύσει και τους δύο τώρα, μιας και ο Τρανκς είναι πολύ κουρασμένος. Πρέπει να διαλέξει μόνο έναν. Ο Vegeta προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και ο Τρανκς του εξηγεί την κατάσταση και όλες τις λεπτομέρειες για τις νέες του ικανότητες. Μπορεί να τον θεραπεύσει και επίσης να διώξει την κούραση από το σώμα του. Πριν προλάβει όμως να το κάνει, ο Vegeta του πιάνει το χέρι και του λέει να θεραπεύσει τον Goku. Λέει ότι με τον Ζαμάσου τόσο δυνατό, μόνο ο Goku είχε ελπίδα εναντίον του. Όλα έγιναν ξεκάθαρα όταν ήταν ενωμένοι. Ο Vegeta είδε κάτι που τον έκανε να πιστεύει ότι ο Goku είναι δυνατότερός του. Αφού κοιτάει τον Trunks και του λέει ότι θα γυρίσουν σπίτι πάλι μαζί, ο Vegeta φεύγει να πολεμήσει. Πίσω στη μάχη, ο Ζαμάσου προσπαθεί να σπάσει το ηθικό του Goku και να τον παρακαλέσει να του χαρίσει τη ζωή του. Ο Goku όμως δεν τα έχει παρατήσει ακόμα. Ο Ζαμάσου αρχίζει να του χτυπάει ξανά και ανοίγει πύλες, κάνοντας τον έτσι να επιστρέφει συνεχώς πίσω μετά από μία επίθεση, ώστε να δέχεται γρηγορότερα χτυπήματα. Όσο όμως και να του χτυπάει, δεν μπορεί να διώξει από πάνω του την προσβολή που του προκάλεσε ο θνητός Saiyan. Ο Vegeta εμφανίζεται και σώζει τον Goku από τα βάσανά του και του λέει να πάει να βρει τον Trunks. Ο Ζαμάσου εκνευρισμένος προσπαθεί να στραγγαλίσει τον Vegeta, απαιτώντας και από αυτό να πέσει τα πόδια του και να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά ούτε ο πρίγκιπας των Saiyan δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα αγνοήσει την περηφάνεια του, ακόμα και αν είναι αντιμέτωπος με το θάνατο. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε τον Vegeta να προσπαθεί να αυτοκαταστραφεί μαζί με τον Ζαμάσου, αλλά στην πραγματικότητα τον εκνευρίζει ώστε να πάρει τα μάτια του από τον Goku. Ο Ζαμάσου προσπαθεί να βασανίσει τον Vegeta και τα επόμενα πάνελ παρά είναι βάρβαρα, στο σημείο που η Μάη να το αναφέρει. Ο Trunks, αν και δεν είναι σίγουρος, θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τον Goku και ο Goku τον ρωτάει αν σίγουρα θέλει να θεραπεύσει αυτόν και όχι τον πατέρα του, αλλά ο Trunks του εξηγεί ότι ήταν ιδέα του Vegeta. Η θεραπεία πετυχαίνει. Ο Goku είναι πάλι στο 100%. Ο Trunks φαίνεται να δυσκολεύεται να σταθεί και ο Goku το διαβεβαιώνει ότι αυτό είναι αρκετό για να νικήσει τον Ζαμάσου. Αλλά πρέπει να βιαστεί. Ο Vegeta πεθαίνει. Με το Vegeta λιπόθυμο, ο Ζαμάσου αποφασίζει να τον αποτελειώσει, αλλά ο Goku μπαίνει εμπόδιο. Ο Ζαμάσου αναρωτιέται πόσο ο Goku στέκεται όρθιος και ο Goku του εξηγεί ότι θεραπεύτηκε από τον Trunks. Με δύο γρήγορα νοήματα, ο Σιν παίρνει μακριά τον Vegeta και η πραγματική μάχη ξεκινάει. Σύμφωνα με τον Goku, αυτή τη φορά θα δείξει στο Ζαμάσου την πραγματική του δύναμη. Με τον Vegeta και τον Σιν να επιστρέφουν, ο Trunks προσπαθεί να το θεραπεύσει ελάχιστα ώστε να ξυπνήσει. Ο Vegeta σηκώνεται και ρωτάει την κατάσταση, ενώ ο Trunks τον ενημερώνει ότι η μάχη του Goku ξεκινάει. Ο Goku μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue. Ο Ζαμάσου του λέει ότι είναι ανώφελο. Η μορφή δοκιμάστηκε και απέτυχε να το σταματήσει. Ο Goku δεν θα έπρεπε να ασχολείται με αυτήν, μιας και σαν κόλπο παρά είναι παλιό. Ο Goku δεν μιλάει και αρχίζει να συγκεντρώνεται. Η άβρα του εξαφανίζεται και το βλέπουμε να προσπαθεί να χαλαρώσει. Ο Vegeta λέει ότι αυτή ήταν η απάντηση που ήλπιζε να ανακαλύψει ο Goku. Παίρνοντας την πολεμική του στάση, ξεκινάει την επίθεση. Αν και κανένα από τα χτυπήματά του δεν χτυπάει τον Ζαμάσου, ούτε ο Ζαμάσου δεν καταφέρει να τον χτυπήσει. Ανοίγει μια πύλη με την ελπίδα να τον ευνηδιάσει, αλλά τελικά καταλήγουν σε διπλό χτύπημα. Αν και η ζημιά δεν φαίνεται μεγάλη,
Ο Γκουκ χαμογελάει και φαίνεται να κατάφερε να κάνει κάτι σημαντικό. Κατάφερε να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου όλη του η δύναμη είναι ίση με αυτή του Ζαμάσου. Ο Βετζέτα εξηγεί ότι ο Γκουκ κατάφερε να σφραγίσει την απίστευτη δύναμη του Μπλου μέσα στο κορμί του, δίχως να την αφήνει να απελευθερώνεται μέσω της άβρας του. Η μεγαλύτερη αδυναμία του Μπλου είναι ότι παρέχει απίστευτη δύναμη, αλλά μόνο για λίγο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ο Γκουκ κατάφερε να αποφύγει αυτή την αδυναμία. Πολεμάει συνεχώς το 100%. Έμαθε να χρησιμοποιεί τον Super Saiyan Blue. Αν και δέχεται πολλά χτυπήματα, μπορεί επίσης να χτυπήσει και αυτός. Μάλιστα, τα χτυπήματά του φαίνεται να πονάνε πολύ πιο πολύ από αυτά του Ζαμάσου. Ο Ζαμάσου τρέχει προς το μέρος του και τον αρπάζει και συνέχεια τον χτυπάει με μια κεφαλιά. Ο Γκουκ απαντάει με μια κλωτσιά και στέλνει τον Ζαμάσου πίσω. Αν κρατήσει λίγο ακόμα, η ένωση του Ζαμάσου θα τελειώσει. Ο Ζαμάσου επιτίθεται με μια τεράστια ενεργειακή επίθεση, αλλά ο Γκουκ την μπλοκάρει και τη στέλνει μακριά. Ούτε ο Βετζέτα, αλλά ούτε ο Ζαμάσου δεν περίμενε να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν και ο Γκόκου λέει ότι οι Σάγιανς είναι πολύ ανθεκτικοί, ο Βετζέτα έχει τις αμφιβολίες του και φοβάται ότι ο Γκόκου δεν θα μπορεί να κρατήσει τη νέα μορφή για πάρα πολύ. Φαίνεται ότι η δύναμη του Μπλου αρχίζει να απελευθερώνεται και του προκαλεί πόνο. Ήδη φαίνεται ότι το κορμί του δεν μπορεί να αντέξει την πίεση. Ο Ζαμάσου είναι εκνευρισμένος και θεραπευμένος, του λέει να μην υπερτιμάει τις ικανότητές του, μιας και η υπερβολική περηφάνεια είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Σάγιανς. Το κεφάλαιό μας ολοκληρώνεται με τον Γκόκου να φαίνεται να μην είναι σε τόσο καλή κατάσταση και τον υπότιτλο να διαβάζει «Ο Super Saiyan God Super Saiyan επιτέλους ολοκληρώθηκε». Τι θα τελειώσει όμως πρώτο, ο χρόνος των Ποτάρα ή η αντοχή του Γκόκου? Σε αυτό το σημείο θα κάνω την αναφορά μου στα τρίβια που κατάφερα να βρω σε αυτό το κεφάλαιο. Μεταξύ των fans υπήρχε πάντα μια θεωρία σχετικά με τα Ποτάρα. Συγκεκριμένα ότι τα δύο άτομα που ενώνονταν μοιράζονταν το ίδιο μυαλό και συναισθήματα, με αποτέλεσμα να αποκτούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις του άλλου ατόμου. Στο Z, μετά τον χωρισμό του Βετζίτο, είδαμε τον Βετζέτα να αντιδράει πιο κωμικά. Και αντίθετα με όλη την προσωπικότητα ως τώρα, να δέχεται να λειτουργεί σαν αντιπερισπασμός, ώστε ο Γκόκου να μαζέψει αρκετή ενέργεια στη Super Saiyan 3 και τελικά στο τέλος να παραδέχεται ότι ο Γκόκου είναι δυνατότερος. Πολλοί το χαρακτηρίσαμε ως ανάπτυξη του χαρακτήρα του. Αλλά τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα ότι η αιτία είναι ότι ο Βετζέτα επηρεάστηκε από την προσωπικότητα του Γκόκου όταν ενώθηκαν, με αποτέλεσμα να τον καταλάβει καλύτερα σαν άτομο και να αναγνωρίσει τι τον κάνει δυνατό. Το ίδιο ισχύει και για τον Γκόκου. Μετά το χωρισμό τους, τον βλέπουμε να είναι πιο περήφανος και να μην θέλει να ενωθεί με τον Βετζέτα όταν πριν λίγη ώρα τον παρακάλαγε. Και επίσης, γενικότερα να ρισκάρει όλο το σύμπαν, ξοδεύοντας την ενέργειά του στο Super Saiyan 3, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν είχε αρκετή ενέργεια για να νικήσει τον Kid Buu. Ναι, ο Γκόκου ήταν πάντα περήφανος, αλλά επίσης είχε αρκετά σχέδια στο μυαλό του. Το να τον βλέπουμε να πολεμάει περίσκεπτα μια μάχη που ξέρει ότι δεν έχει ελπίδα να νικήσει, θυμίζει περισσότερο κάτι που θα έκανε ο Βετζέτα. Αν η θεωρία είναι σωστή, τότε ο λόγος που ο Γκόκου τελειοποίησε το Super Saiyan Blue οφείλεται ότι έμαθε κάποια από τα μυστικά της μορφής από τον Βετζέτα όταν ήταν ενωμένοι. Αν θεωρήσουμε ότι ο Γκόκου είχε φτάσει να χρησιμοποιεί τη μορφή σε ένα 40% και ο Βετζέτα σε ακόμα ένα 40%, τότε μαθαίνοντας το 40% του Βετζέτα, του επέτρεψε να αποκαλύψει το επιπλέον 20% και να την τελειοποιήσει. Αυτό εξηγεί επίσης γιατί ο Βετζέτα εξήγησε στον Τραγκς ότι ήξερε ότι ο Γκόκου θα καταφέρει να ξεκλειδώσει αυτή τη νέα μορφή. Ίσως ενώ ήταν ενωμένοι στο Βετζίτο, ο Βετζέτα ένιωσε ότι ο Γκόκου προσπαθούσε να ξεκλειδώσει το μυστικό του Super Saiyan Blue. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τον Τραγκς. Η τελετή για να γίνεις ακόλουθος ενός Kaioshin σου παρέχει ικανότητες τις οποίες χάνεις όταν ανεβαίνεις βαθμίδα. Επιτέλους, μαθαίνουμε τις ικανότητες των δύο κατηγοριών. Οι Kaioshin μπορούν να χρησιμοποιούν τα δαχτυλίδια του χρόνου και να δημιουργούν νέους κόσμους και οι μαθητευόμενοι τους να θεραπεύουν. Επίσης, και οι δύο έχουν την ικανότητα να τηλεμεταφέρονται όπου θέλουν δίχως περιορισμούς. Ποια βαθμίδα θεωρείτε εσείς καλύτερη? Πιστεύετε ότι αξίζει να γίνεις Kaioshin αλλά ταυτόχρονα να χάσεις ικανότητες θεραπείας? Επιπλέον έχουν γίνει πολλές αναφορές στην ταινία 12. Η ικανότητα που χρησιμοποιεί ο Ζαμάσου για να χτυπήσει τον Σογκόκου βασίζεται στην ικανότητα του Τζανέμπα από την ταινία 12. Όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα κεφάλαια, ο Τογιοτάρο έχει αρχίσει σταδιακά να κάνει πάρα πολλές αναφορές σε ταινίες. Σε αυτό το σημείο, είδαμε ότι το άνιμε ολοκλήρωσε την ιστορία του με τον Τραγκς να νικάει τον ενωμένο Ζαμάσου. Παρ' όλα αυτά, το μάγκα αποφάσισε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο, με τον Γκόκου να συνεχίζεται να είναι ο πρωταγωνιστής και με απίστευτες ελπίδες για μια ιστορία που μπορεί να συνεχιστεί για πολλά κεφάλαια. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!